105,6 Η φωνή των κηφύρων <σομί> σε όλο τον κόσμο. Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είστε συντονισμένοι στο Τζιρίγο FM, τη φωνή των κηφύρων σε όλο τον κόσμο. Ακούτε μια έκτακτη εκπομπή. Καθώ ε, πλησιάζουμε στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του φθινοπόρου, 8 Οκτωβρίου. Ε, Ξεκινάμε και την προεκλογική μας περίοδο και τις παρουσιάσεις φυσικά των υποψηφίων δημάρχων, συμβούλων, τοπικών συμβούλων, προέδρων και συνδυασμών εν γέννη. Σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον υποψήφιο δήμαρχο Κιθήρων, τον κύριο Ζαχαρία Σουρή, ο οποίος είναι επικεφαλής της παράταξης του συνδυασμού «Όλοι μαζί, κύθυρα, κύθυρα-αντικύθυρα» Και σε αυτό το σημείο θέλω να τον καλωσορίσω στον σταθμό μα. Κύριε Σουρή, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στο Τζίργο FM. Καλησπέρα, κύριε Μπαχτή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στου ακροατέ σα. Εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση και σήμερα. Βεβαίω. Να υπενθυμίσουμε του τρόπου επικοινωνία στου φίλου μα που μα ακούτε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα στο 2736-031-008. Μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σα στο infopipike.chirigofm.gr και φυσικά να επικοινωνούμε στα social media του σταθμού στο facebook και στο instagram. Λοιπόν, κύριε Σουρή, να ξεκινήσουμε. Καθώς πριν από λίγες ημέρες, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, είχαμε την αρχική σας τοποθέτηση ως μόνιμο κάτοικο των κυθύρων και μετά από πολύ λίγες ημέρες ανακοινώσατε και την υποψηφιότητα σας επίσημα σαν υποψήφιος δήμαρχος κυθύρων. Μάλιστα, πριν από λίγο μας ανακοινώσατε, πριν από λίγες μέρες πάλι, και την ονομασία του συνδυασμού σα όλοι κύθυρα κύθιρα-αντικύθιρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε. Πώ σα γεννήθηκε η ιδέα ε, στο να είστε επικεφαλής και να κατεβείτε στι ε, επερχόμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, σαν υποψήφιο δήμαρχο. Όντω, έκανα πρόσφατα μια πολιτική τοποθέτηση ω μόνιμος κάτοικο και θεωρώ ότι η πολιτική μου αυτή η τοποθέτηση άγγιξε όλου του κατοίκου του νησιού. Είναι τα σημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ω μόνιμοι κάτοικοι για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι ήταν μια κραυγή αγωνία στην οποία ήθελα να, το τοποθετηθώ και να λάβουν όλοι γνώση της δικιάς μου γνώμης τι εγώ πρεσβεύω, τι εγώ πιστεύω και τελικά, τι έχω αποφασίσει να κάνω για αυτό τον τόπο. Ξεκάθαρα λοιπόν, αφού προχώρησα σε αυτή την ανακοίνωση, οι παρατάξει του πολιτευτικού τόξου συστρατεύτηκαν απέναντί μου. Ομόφωνα επέλεξαν να μου κάνουν την πρόταση, τη δημητική πρόταση, να ηγηθώ της παράταξης να τους εκπροσωπήσω επάξια και να θέσω τον εαυτό μου ως υποψήφιο δήμαρχο Κιθήρων. Άρα κύριε Σουρή, σα έγινε πρόταση από τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ναι, έτσι πρόκειψε. Δεν αυτοπροταθήκατε. Δεν αυτοπροταθήκα, όχι. Α, με κάλεσαν, συζητήσαμε, α, συμφωνήσαμε στις προγραμματικές θέσεις, βρήκαμε κοινό τοπίο συνεργασίας και είπαμε να πορευτούμε μαζί για την 8η Οκτωβρίου. Να πούμε για τους φίλους που ίσως δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται ότι δεν είναι η πρώτη σας φορά που ασχολείστε με τα κοινά στα κύθρα. Έχετε ξαναβάλει υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο τότε στο πλευρό του κ. Κουκούλη με, την, με το συνδυασμό Νέα Πορεία πριν από κάποια χρόνια, και μάλιστα στη δεύτερη φορά που είχατε ε, βάλει υποψήφιο, είχατε και εκλεγεί. Σωστά. Είχατε ε, ορκιστεί συγκεκριμένα το 2015 στη θέση τότε του παρετηθέντου του κυρίου Λαχανά. Επίση, να θυμίσουμε στον κόσμο επειδή μία από τι βασικέ σα επαγγελματικέ ασχολίε έχει να κάνει και με τον τουρισμό, ε, έχετε διατελέσει και μέλο ε, τη τουριστική επιτροπή του Δήμου στο παρελθόν. Σωστά το αναφέρετε και αυτό. Α, πέρα από την ε, εκλογή μου που αναφέρατε, είχα και μία προηγούμενη εκλογή με τον κύριο Κουκούλη στη δεύτερη τετραετία, στην οποία εγώ θεωρώ και την πιο πετυχημένη μου παρουσία όσο αφορά... Σαν υποψήφιος, όχι εκεί. Σαν υποψήφιος, ναι. ναι και θεωρώ ότι ήταν και η πιο παραγωγική μου α, συνεισφορά στον τόπο. Ε, είχα μία άριστη συνεργασία τότε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουκούλη, με τον οποίο συνεργαζόμασταν για τα θέματα του τουρισμού. Καταφέραμε, μέσα από συντενισμένες προσπάθειες, να υλοποιήσουμε έργα για τον τουρισμό σε ταχύτερα τα χρονικά διαστήματα και ασύλληπτα για την εκείνη την τότε εποχή. Ε, θυμάμαι τότε όλο τον αγώνα που είχαμε κάνει για την ονομασία του κρατικού αρολημένα και θύρων σε Αλέξανδρος Αριστοτέλου Νάσης. Για να μην επεκταθώ, θα τα πω πολύ επιγραμματικά, έτσι για να θυμηθεί και ο κόσμος λίγο τις δράσεις μας. Ήταν τότε και η εποχή που ξεκίνησε να έρχεται και για πρώτη φορά στο νησί το Άγιο Φως, αν θυμάστε. Αυτές ήταν τράσεις τότε που είχαμε κάνει που όταν τις αναφέραμε σε συνεργάτες μας είπαν αποκλείεται. Δεν μπορεί να συμβεί, είναι ακατόρθωτο. Αλλά με, με πείσμα, με δουλειά και με τον δικό μας τρόπο καταφέραμε να κάνουμε πράγματα και για τον τουρισμό αλλά και γενικότερα για τους πολίτες, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Κύριε Σουρή, επειδή όπως δηλώσατε και στην αρχική σας τοποθέτηση, ε, είσαστε μόνιμος κατοίκος των Κυθύρων τα τελευταία χρόνια και με μία παύση και πιο παλιά. Ε, και μάλιστα από τότε είχε τουλάχιστον διαφανεί ότι θα ασχοληθείτε με τα κοινά στι επερχόμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ, τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθηση που μα άφησε και εμένα προσωπικά, αλλά και με πολλού ανθρώπου που το συζήτησα τι επόμενε ημέρε. Ε, φάνηκε ότι δεν είσαστε ευχαριστημένο και ικανοποιημένο από τα εννέα χρόνια διοίκηση του Δήμου από τον κύριο Χαρχαλάκη. Μετά την ανακοίνωση τη υποψηφιότητά σα, βγήκε ο κύριο Χαρχαλάκη δημόσια και είπε, έβγαλε και μία φωτογραφία στο facebook. Και είπε από κάτω ότι θα αναγκαστεί η παράταξή του να σα διαγράψει από μέλο τη και ότι αρχές Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, 2 Μαρτίου, είχατε υπογράψει πριν από τρει μήνε να είσαστε υποψήφιο ή τουλάχιστον να στηρίξετε την τρίτη υποψηφιότητα α, του κ. Χαρχαλάκη. Πώ γίνεται αυτό, Δημιουργείται μία σύγχυση. Αυτό το λέτε εσεί, δεν το λέω εγώ. Ε, ποιο. Αυτό το λέτε εσεί, δεν το λέω. Εγώ. Εγώ όχι. Καταρχά, σα ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Για να καταλάβει και ο κόσμο, γιατί μόλι ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σα, βγήκε ο νυν δήμαρχο και είπε ότι ο. Εμέσω πλην σαφώ ότι ο Ζαχαρία ο Σουσουρή είχε προκοράψει μαζί μου να με στηρίξει και ε, τώρα κατεβαίνει υποψήφιο απέναντί μου. Ε, τι συμβαίνει. Όχι, όχι. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το Δεκέμβριο όντως προσεγγίστηκα τον κύριο Χαρχαλάκη και κάναμε μια κουβέντα για να είμαι υποψήφιος μαζί του στις επερχόμενες εκλογές. Ειλικρινά, κάναμε διάλογο και κάναμε παραπάνω από μια συνάντηση. Τον επισκέφτηκα στο Δημαρχείο. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μου δόθηκαν ευκαιρίες να συνεργαστώ σε θέματα τουρισμού όπως ήταν και οι γραμμές. Και αν θυμάστε, υπήρχε σε εξέλιξη η γραμμή Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, κύθηρα. Για μένα, ξέρετε, το κομμάτι τη άγωνη γραμμή είναι πολύ ευαίσθητο. Το έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Έχω αρκετέ επιτυχίε όπω ήταν τα Επτάνησα. Και αν θυμάστε, τότε το 12 υπήρχε μια προεργασία για το Θεσσαλονίκη, -Καλα... Θεσσαλονίκη Καλαμάτα στο τραπέζι από το 12 στην υπηρεσία. Έγινε ο διαγωνισμό, βγήκε άγωνο. Έρχεται ο δεύτερο διαγωνισμό, βγαίνει άγωνο. Συζητάω τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Δεν έπαιρνα απάντηση. Ήμουν μέλο τη τουριστική επιτροπή που ποτέ δεν είχαμε συνεδριάσει. Πιανώ λοιπόν και στέλνω ένα email στι άγωνες γραμμέ. Ω μέλο τη Τουριστική Επιτροπή με δικιά μου πρωτοβουλία. Στι εταιρείε που διεκδικούσαν okay. την Όχι, στην υπηρεσία. Στην αρχή πολιτική. Αργ... Στην αρχή πολιτική. Στο γραφείο του κ. Ροπακιά, που είναι υπεύθυνο οικονομικό διευθυντή για τι άγνοε. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Πολύ στοχευμένα και πολύ προσεγμένα, ήξερα πού το έστελνα και τι απάντηση θα έπαιρνα. Απάντηση δεν πήρα, για να είμαι ειλικρινή. Περνάει κανένα δίμηνο και έρχεται μία απάντηση προ τον αντιπεριφερειάρχη του Πυρέα τη Καλαμάτα και για τα κύθυρα, το μέλο τη τουριστική επιτροπή του Ρή Ζαχαρία. Τι σα λέει αυτό, Σα λέει αυτό ότι κανένα από τα δεν έχει επικοινωνήσει με το σωστό γραφείο, με τον αρμόδιο φορέα, για να συντονιστούν οι προσπάθειε επίτευξη του στόχου. Για να μην χάνεται και ο κόσμο, μιλάμε για φέτο. Ναι, τώρα, τώρα. τώρα. Τέλο του 2022, αρχέ του 2023. Σα περιγράφω λοιπόν. Σας περιγράφω, λοιπόν τη συνεργασία με τον κύριο Χαρκαλάκη σε αυτό το διάστημα, πώς διοικεί τα πράγματα, με ποιον τρόπο σκέφτεται και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να λειτουργήσω με μηνύματα μέσα από το facebook όταν μιλάω για σοβαρά πράγματα θέλω να σηκώνω το τηλέφωνο δεν σηκώνω το τηλέφωνο όλα τα είναι μέσα από το facebook με μηνύματα του έλεγα πρέπει να πάρεις τώρα τηλέφωνο γιατί μας πετάνε έξω από τις άγωνες του δίνω την πληροφορία μου λέει έχω στείλει επιστολή στο διοικητή και το αποτέλεσμα ποιο ήταν ε? χάθηκε η γραμμή και πώ χάθηκε η γραμμή, χάθηκε η γραμμή από την ολιγορία των πράξεων. Μιλάτε Εκεί... για Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα Κίθρα. Ε, δεν Με στιγμάτισε, με πόνεσε και θεώρησα μαζί με κάποια άλλα γεγονότα που συνέβαιναν παράλληλα ότι το διοικητικό μοντέλο του κυρίου Χαρχαλάκη δεν έχει αλλάξει όπω το θυμάμαι από το 16 που το έκαναν την πολίτευση Δημοτικό Σύμβουλο. Άρα θεώρησε ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να συνεργαστώ και δεν υπάρχει κοινό σημείο επαφή. Σε όλο αυτό βέβαια μη θεώρησε ότι έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε συζητήσει, έτσι. Μην ξεχνιέται το κόσμο. Άρα υπάρχει υπογραφή. Λοιπόν, όχι, υπογραφή δεν υπάρχει υποψηφιότητα. Δεν υπάρχει υποψηφιότητα. Γι' αυτό και τον προκάλεσε ανοιχτά να το βγάλει. Λοιπόν. Ακόμα και να είχα υπογράψει, κύριε Μπαχτή. Έχω δικαίωμα. Να επαναχωρήσετε, σωστό. Όχι να επαναχωρήσω. Με γραπτή μου δήλωση να αποσύρω. Είναι κάθε νόμιμο δικαίωμα. Ναι, δεν είναι δεσμευτικό, δηλώνει είναι μια δεσμευτικό. τάση. Λοιπόν, μια αυτό πρόθεση. για όσου νομίζουν ότι επειδή αν βάλει μια υπογραφή μπορεί να πα να κρεμαστεί. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να ανακαλέσει. Αυτό δεν το λέω γιατί υπέγραψε και το παίρνω πίσω. Δεν το λέω για αυτόν τον λόγο. Είμαι ξεκάθαρο ότι δεν υπέγραψα. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν γενικά παρεξηγήσει ότι όταν κάποιον συζητά, είναι τελείω διαφορετικό πράγμα η συζήτηση να είναι αντικειμενική. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό όταν καθόμαστε δύο άνθρωποι σε ένα τραπέζι αυτά που συζητάμε να τα αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Το ότι δεν διαφωνήσαμε ή διαφωνήσαμε ότι διαφωνούμε ε, και ότι δεν σας λέω ξεκάθαρα όχι ή προχώρω και θα το δούμε, δεν σημαίνει ότι είμαι μαζί σου ή ότι σε ασπάζομαι πολύ το καλό τρόπο της ευγενίας της επικοινωνίας τον παρεξηγούνε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είμαι θύμα αυτής της επικοινωνίας. Α, ο κύριος Χαρχαλάκης κρατάει την κουτάλα του, το μαγειρεύει όλα, διότι για όλα αυτά που πίστευε για μένα και είχε παρουσιάσει στην αυλή του ως μια καλή υποψηφιότητα, κακά τα ψέματα, πολύ σωστά το σκέφτηκε ο κύριος Χαρχαλάκης. Πάρα πολύ σωστά ήταν η φρεσκάδα και η ανανέωση που ψάχνει για να μπορέσει να εκλεγεί. Διότι με την ίδια ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει. Όταν λοιπόν εγώ ζήτησα να μην ανακοινωθεί τίποτα, ακόμα και η συνάντησή μα, θα προσφέρω, αλλά μην ανακοινωθεί τίποτα, όλο το προάβλιο γνώριζε. Με ενόχλησε. Δεν το έδειξα. Με ενόχλησε όμω. Το κράτησα. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι γνώριζαν όλοι εκτό από μένα ότι εγώ θα είμαι υποψήφιο του Κυρίο Χαρχαλάκη. Κάτι το οποίο δεν ήταν. Άρα λοιπόν έπρεπε και αυτό κάτι να κάνει για να δείξει στο προάβλιο του ότι δεν είναι ο αρχηγός των δαχτυλιδιών. Έπρεπε λοιπόν να δικαιολογηθεί με κάποιο τρόπο στου υποψηφίου του και στου συνεργάτε του ότι εγώ, ναι, υπέγραψα και έκανα πίσω. Λοιπόν. Τα πράγματα έτσι έχουν, ε? αυτή είναι η αλήθεια και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σεβαστή. Ξέρω ότι η απόρριψη είναι δύσκολη και πονάει πολλές φορές. Εδώ δεν μιλάμε όμως, πρόσεξε με. Εγώ δεν έχω κάτι να χωρίσω με το στράτο. Οι διαφωνίες μας είναι ξεκάθαρα πολιτικές. Είναι ο τρόπος που διοικεί το θύμα, είναι η αλαζονία που τον διακρίνει και τέλο πάντων το μοντέλο διοίκηση. Αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη κουβέντα, εφόληση ύλη, όταν θα έχετε και το πρόγραμμά μα, να μπορούμε να μπούμε και να πούμε τι έγινε και τι δεν έγινε και τι θα γίνει. Πάντω, ήταν χρήσιμο να αποσαφινιστεί ότι ήσασταν σε μια συζήτηση, συνεργασία και κάποια πράγματα σα ενόχλησαν. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Ο λόγο που αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι είμαι υποψήφιο δήμαρχο Κιθήρων, είναι η αλαζονία του κύριου Χαρχαλάκη, που τον θεωρώ βέβαια ότι θεωρώ ότι και ο μεγαλύτερος αντίπαλο του είναι ο ίδιος το εαυτός. Αυτό σημειώστε το. Και μιλά πολύ ειλικρινά. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε κύριε Σουρή στις ε, ανακοινώσεις σας. Εκτός των άλλων αναφέρεται σε ένα σημείο. Αλλάζουμε σημαίνει ότι δεν διορθώνουμε το παλιό. Αντίθετα φέρνουμε το καινούριο. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι από την πρώτη μέρα τη ανακοίνωση υποψηφιότητά σα την στήριξη και από την Μίζων Αντιπολίτευση και από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση. Άρα έχουμε ένα αντιφατικό. Πώ γίνεται να φέρουμε το καινούριο όταν α εξ αρχή η στήριξη, η βασική στήριξη γίνεται από τι ήδη υπάρχουσε παρατάξει. Βέβαια, σε αυτό δεν βοηθάει γιατί δεν έχουμε δει ακόμα τον συνδυασμό σα και τα στελέχη σα. Ε, και σίγουρα μετά θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αλλά σε μια πρώτη φάση, βλέποντα αυτό, οι ψηφοφόροι σκέφτονται. Μα ο Σουρή στηρίζεται από του ανθρώπου που ήδη υπάρχουν. Πώ θα φέρει το καινούριο με αυτού, Και σε αυτό, μάλιστα, είχαμε και μια δημόσια, α, μπορώ να το πούμε, επίθεση, πολιτική επίθεση στο πρόσωπό σα, από τον τρίτο υποψήφιο, τουλάχιστον το φερόμενο υποψήφιο, τον κύριο α, Σοφίο, ο οποίο ε, λίγο πολύ σα κατηγορεί ότι εσεί και ο Χαρχαλάκη είσαστε οι δύο του ίδιου νομίσματο. Και πάνω σε αυτό, για να απαντήσετε συνολικά, όπω χαρακτηριστικά συγκράτησα από την ανακοίνωση του κυρίου Σοφίου, αναφέρει ότι ο συνδυασμό σα δημιουργήθηκε καθ' υπόδειξη αυτών των ανθρώπων, των παλιών στελεχών, των παλιών συνδυασμών. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό Δεν μπορώ να απαντήσω Εγώ τη σκέφτηκε την ώρα που έγραφε Την επιστολή του κύριο Σοφίους; Όχι γενικότερα γενικότερα. Δεν μπορώ ούτε να μπω στο κεφάλι του Και πιστέψτε με δυσκολεύομαι Για την αλλαγή Για, τα, για, την, για τώρα, το νέο και με τα παλιά τώρα, Όσο αφορά Το ότι δύο παρατάξεις Έρχονται κοντά Με αρχηγό εμένα Δεν πάμε με τα δικά του κριτήρια. Και τι εννοώ αυτό για να μην παρεξηγηθώ, δεν πάμε με τα δικά του κριτήρια. Έχουν γίνει ομάδε εργασία. Έχουμε συζητήσει και έχω καταθέσει τι προτάσει μου. Έχω καταθέσει τι απόψει μου και ποιο είναι το όραμά μου. Πού θέλω να φτάσω και πού θέλω να πάω. Από κοινού λοιπόν έχουμε καθίσει και συμφωνήσαμε ότι συμφωνούμε κύριε Μπαχτή αυτό που σας το λέω είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ο ενωτικός χαρακτήρας που πρεσβεύω. Το ότι κατάφερα και ένωσα δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν πολιτικά αντίθετες ή κάποιες συγκρουόμενες α, ιδέες το αναφέρω και όλα στη δική μου. Ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Πού θέλω να καταλήξω. Εφόσον λοιπόν γίνανε οι προγραμματικές μας δηλώσεις, δεσμευτήκαμε οι κατέρωθεν τα μέρη, συμφωνήσανε στο πρόσωπό μου και στις ιδέες μου, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, και βρήκαμε κοινό τόπο, προχωρήσαμε. Θεωρώ λοιπόν κύριε Μπαχτή, σας κοιτάω στα μάτια, το φρέσκο είμαι εγώ. Οι ιδέες μου και οι συνεργάτες μου που θα ακολουθήσουν και θα ακολουθήσουν το πρόγραμμά μας. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Το, το ψηφοδέλτιό μου είναι ένα ένα πολυκομματικό και για πρώτη φορά στο νησί θα μου το αναγνωρίσετε αυτό ότι κατάφερα να ενώσω όλο το νησί. Αυτό... Άμα το με το ψηφοδέλτιό σα. Αυτό θα είναι. Θα το ξανασυζητήσουμε, βεβαίω. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε και από τον κόσμο που γίνεται. Δεν είναι μόνο. Μην, Μη προτρέχετε. Μην θέλετε να δείτε το ψηφοδέλτιο για να το καταλάβετε. Αυτό το παίρνετε, παίρνετε και τα vibes έξω όταν βγαίνει στην κοινωνία. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν χρειάζεστε ε, να δείτε το ψηφοδέλτιό μου. Θα το δείτε και το ψηφοδέλτιό μου. Πολύ σύντομα. Λοιπόν. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι λοιπόν σε αυτό. Όσον θα... αφορά τις, ε, την προγραμματική συμφωνία που προφανώ υπάρχει και τι ιδέε σα, θα το δούμε αναλυτικά βέβαια και στο πρόγραμμα όταν το δημοσιεύσετε. Ε, δεν αγχώνεστε ότι μπορεί στην πορεία, αν και εφόσον εκλεγείτε, να υπάρξουν ε, ε, αντιδράσει, εσωκομματικά προβλήματα. Γιατί όπω είπατε και εσεί πολύ σωστά, και πάρα πολλοί άνθρωποι ε, ανησυχούν σε αυτό το κομμάτι. Δύο τόσο πολύ διαφορετικέ παρατάξει με τόσο πολύ διαφορετικές αφετηρίες, πολιτικά μιλάμε, ε, πώς μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά σε βάθος χρόνου. Εκτός αν ισχύει και αυτό για το οποίο σας κατηγορούν πολύ ε, μέχρι στιγμής, ότι αυτό πρόκειται για μια λυκοφιλία, για μια πολιτική λυκοφιλία και βασικό στόχος όλων σας είναι το να βγάλετε το χαρχαλάκι. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ακούστε. Οι δημότες μας θα εκλέξουν δήμαρχο, δημοτικού συμβούλους, τοπικούς και θα έχουν δίπλα τους ανθρώπους για να λύσουν τα προβλήματα. Δεν ενδιαφέρουν τα κόμματα εάν ο ένας είναι μπλε, ο άλλος είναι πράσινος, ο άλλος είναι κόκκινος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πολίτες, οι συμπατριώτες μας, είναι αυτοί που αποφασίζουν τα πρόσωπα και ψηφίζουν και τα προγράμματά μας. Δηλαδή, δεν έχετε κανένα κόμμα να τοποθετήσει κανένα δήμαρχο. Κανένα δημοτικό σύμβουλο και κανένα τοπικό. Είμαι ξεκάθαρο αυτό που σα λέω. Επίση, τα προβλήματα, κύριε Μπαχτή, δεν έχουν χρώμα. Ειδικά στην αυτοδιοίκηση. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Τότε το λιμάνετε. Λοιπόν, θέλω, θέλω, να είμαι ξεκάθαρο και να σα απαντήσω. Ε, Έχουμε δύο όμω, κύριε Σουρή, στον παρελθόν. Για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Okay, για, να, για, για, να, μην ναι, στη ναι. μετάφραση θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κρατήσετε από την ένωση των δυνάμεων είναι η έλλειψη αξιοποίηση διοίκηση του τόπου. Τα προβλήματα είναι εκείνα που μα ενώνουν. Γι' αυτό σα λέω. Αυτά που μα ενώνουν πολύ περισσότερα από αυτά που μα χωρίζουν. Όταν πρόκειται για τον τόπο, το χρώμα κάνει πίσω. Κανονικά πρέπει να κάνει πίσω. Όχι, κάνει πίσω. Και έχει κάνει και σα το αποδείκνει ο Περίτρανα. Και θα σα το αποδείξω και στη συνέχεια. Μετά από τις, με αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τρεις υποψήφιους συνδυασμούς, τρεις υποψηφίους δημάρχους. Τώρα, αν θα είναι τρεις στις 8 Οκτωβρίου, στις κάλπες, τρία τα ψηφοδέλτια ή δύο, θα φανεί. Α, και θα ήθελα την εκτίμηση σας και σε αυτό πιο μετά. Πριν όμως από αυτό, μετά από αυτά που έχουν υποθεί και μετά από έτσι μια επιθετική προσέγγιση από την πλευρά τη ομάδα Ελεύθερα Κύθυρα. Γιατί με τον κύριο Χαρχαλάκη θεωρώ απίθανη μια προεκλογική συνεργασία. Ε, υπάρχει το περιθώριο προεκλογική συνεργασία με τον κύριο Σοφίο. Και αν έσαι, τι πλαίσιο. Δεν μπορώ να σα το απαντήσω αυτό. Για να είμαι ειλικρινή. Εγώ θεωρώ ότι θα φτάσουμε τρει συνδυασμοί. Αν τη γνώμη μου. Ο νόμος δίνει πολλά περιθώρια για όλους μας Αν δεν μπορούμε Να έχουμε Το 100% Ή να κάνουμε την προσάφηση του 150% στον συνδυασμό μας Μας είναι δικαίωμα να φτάσουμε μέχρι το 60% Δεν ξέρω τώρα Εάν ο κύριος Σοφίος Έχει τη δύναμη Να φτάσει Και να σκοράρει αν ρωτάτε τη γνώμη μου, πιστεύω πως ναι. Με ελληπή τρόπο. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου... Θα αν... συγκροτήσει αν... συνδυασμό με... αν, αν με ρωτάτε, αν εγώ θα το έκανα αυτό, δηλαδή αν εγώ ήμουν στη θέση του κυρίου Σοφίου, δεν θα το έκανα. Με καταλάβετε τι θέλω να πω. Ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό που καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ θεωρώ ότι η απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Σοφίος μόνο θετικά τη βλέπω από ό,τι ακούγεται η ομάδα του είναι μια νεανική ομάδα και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω γιατί έχει ενεργοποιηθεί η νεολαία. Το κλειδί τη επόμενη μέρα. Χωρί νέου δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Άρα είσαστε υπέρ των περισσότερων υποψηφιότητων και όχι για δύο υποψηφιότητε. Δεν έχει αν είμαι υπέρ κατά. Αναλύω τι περιπτώσει και βλέπω τα θετικά. Τα αρνητικά είναι πολύ λιγότερα με ευαισθητοποιεί το γεγονό ότι οι νέοι ενεργοποιήθηκαν και κρατάω αυτό. Τώρα, αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία, καμία πόρτα δεν κλειδώνει. Εγώ ένα σίγουρο έχω να πω. Το είπε και ο κύριο Σοφίο προχτέ που ήμασταν μαζί στον ποταμό. Ο επόμενο δήμαρχο θα είναι από τον ποταμό. <χω> αυτό είπε ο κύριο Σοφίο. Ήταν η δήλωση του κύριου Σοφίου. Αυτό θεωρώ και εγώ ότι θα συμβεί. Ε, με τον κύριο Σοφίο έχουμε πολλά κοινά. Και νομίζω ότι αν έρθουν οι σωστές συνθήκες, όχι απλά υπάρχει περιθώριο συνεργασίας α, και πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Άρα αφήνετε μια πόρτα ανοιχτή για προεκλογική συνεργασία. Αφήνετε το ενδεχόμενο αυτό ανοιχτό. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Σωστό. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Α, Έχουμε εξάλλου πολύ καιρό μέχρι τι 31 ε, Αυγούστου. Θα σα πω και κάτι και θέλω να το καταλάβετε. Που κλείνουν τα ψηφοδέλτια αυτό. Είμαι περήφανο που έχουμε ήπιο εκλογικό κλίμα. Δεν έχουμε πόλωση. Μπορούμε όλοι μεταξύ μας να συνεπάρχουμε και να συνομιλούμε. Είναι πολύ βασικό. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Δηλαδή, όποιο έβαζε υποψήφιο με τον άλλον δεν λέγανε καλημέρα. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Συγγνώμη. Όλοι εδώ μένουν. Μετά, μετά τι εκλογέ, εδώ θα είμαστε πάλι μαζί. Συμφωνούμε απόλυτα, βέβαια. Λοιπόν, στην θε, πράξη θε, θεωρώ... δεν το έχουμε δει να γίνεται πάντα αυτό, κύριε νο, νο, Σουρή. Νο, γι' αυτό σα λέω ότι πολλά θα, δείτε, θα δείτε πολλά. Είμαι άνθρωπο τη πρώτη φορά. Είμαι άνθρωπο που ό,τι γίνεται, γίνεται για πρώτη φορά στο νησί. Ε, λοιπόν, μου δίνεται και η ευκαιρία τώρα ω υποψήφιο δήμαρχο αυτό που πρεσβεύει η παιδεία μου να το κάνω πράξη. Μακάρι αυτό να συμβεί. Είναι. Είμαι, είμαι απόλυτο και κατηγορηματικό. Ναι οι εκβιασμοί, τα bullying α, που γινόντουσαν τα παλαιότερα χρόνια και πιθανόν να συμβούν και το, μακριά από εμά, έξω από το νησί. Το νησί χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Χρειάζεται να πάμε ένα βήμα παρακάτω όλοι μαζί. Και όταν λέω όλοι μαζί, δεν είναι εγώ και οι συνεργάτε μου. Είναι όλε οι παρατάξει, όλοι οι συμπολίτε να συνεργαστούμε. Άσχετα αν διαφωνούμε παραταξιακά. Είμαι ξεκάθαρο, κύριε Μπαχτή. Λοιπόν, να γυρίσουμε στη... στο συνδυασμό σα. Δεν έχουμε ακόμα το πρόγραμμα για να μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, σε επόμενη συνέντευξη, να είμαστε καλά. Ε, θέλω όμω σε μία πρώτη ανάγνωση, για τον κόσμο κυρίω που μα ακούει και για εμά, να μα οριοθετήσετε λίγο του άξονε στου οποίου θα κινηθεί το πρόγραμμά σα. Τι στόχου έχετε, Ποιο είναι το όραμά σα, το οποίο αναφέρεται και στην ανακοίνωση τη υποψηφιότητά σα και ποιες θα είναι για σας οι προτεραιότητες σας την επόμενη μέρα αν εκλεγείτε. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε και στο σταθμό σας και να μεταφέρουμε στις δημότες το πρόγραμμά μας. Σήμερα θέλω να αρκεστώ και να αναφέρω πολύ περιληπτικά βασικούς άξονες τις βασικές μας κατευθύνσεις. Δηλαδή, πάνω σε αυτές θα εξειδικεύσουμε το πρόγραμμά μας αφού πρώτα το επεξεργαστώ με τους συνεργάτες μου και συμβουλευτώ ειδικού επιστήμονες. Αυτοί θα υπολογίσουν το κόστος όσο και το χρόνο υλοποίηση των δεσμεύσεών μου προς τους δημότες των νησιών μας. Άρα ακόμα δεν ξέρετε αν το πρόγραμμά σας είναι για μία τετραετία ή θα χρειαστεί και επόμενη. Το πρόγραμμά μου δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί όλο την πρώτη τετραετία, διότι θα θέτει εκείνη τις βάσεις που θα χρειάζονται το νησί να ανοίξει τα φτερά του. Πρώτα και πρώτα, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω και αυτό που λείπει και είναι αναγκαίο και θα αναγκαστώ να το βάλω σε άξονα για να το καταλάβετε και για να γίνει κατανοητό και στον κόσμο, είναι ότι βγάζουμε το δημότιο από το περιθώριο και την αφάνεια και θέλω να το τοποθετήσω στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Μετά, επίσης, πολύ σημαντικό, πρωτογενή τομέα και παραγωγική ανασυγκρότηση. Λύπη από το νησί. Ο μέσο όρο ηλικία του νησιού αλλάζει. Έχουμε μείωση του πληθυσμού κατά 10%. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται τούμπα το ισοζύγιο των ηλικιών. Φεύγουν οι νέοι, έρχονται οι γεραιότεροι. Αυτό είναι, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Είναι ανησυχητικό να μένουν μόνο γερασμένα μυαλά στο νησί. Σεβασμό στο περιβάλλον. Έναξη αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή με επάκεια ποιοτικού νερού και την παροχή βοήθεια στου δημότε για προστασία των αγροτικών καλλιεργειών, κτηνοτοφριών, κτηνοτοφικών μονάδων, μελισσοκοπικών παραγωγών και άλλα. Σήμερα, μέσα που λέτε, για τα νερά, εκδώσατε και μία ανακοίνωση πολύ εχμηρή για το θέμα των αφαλατώσεων, γενικά για την έβρεση νερού. Και για την προετοιμασία που είχε ο Δήμο για το φετινό καλοκαίρι σχετικά με την επάρκεια νερού. Δεν ξέρω αν θέλετε να, να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Μπαχτή. Όταν κάνω ανακοινώσει, να ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή, δεν κάνω ανακοινώσει για να πω ότι έκανα κάτι ή για να υπάρχουν στην επικαιρότητα. Θεωρώ ότι βεστοποιώ τη δημοτική αρχή να μην είναι αδρανής. Εννέα χρόνια το πρόβλημα του νερού δεν έχει επιληθεί. Ξοδεύτηκαν 6 εκατομμύρια, αλλά στην παρούσα φάση δεν θέλω να μείνουμε εδώ. Αυτό που πρέπει να μείνει τώρα και να καταλάβει ο κόσμος, επειδή είμαστε πάνω στη... στην τουριστική περίοδο, πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη να βγει η σεζόν. Έχουμε τουρίστες, έχουμε επισκέπτες πάνω στο νησί και το λιγότερο που θέλω να έχουμε είναι δυσφήμιση. Όλοι αυτοί θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους και θα έχουν να διηγηθούν την εμπειρία τους. Αν μη τι άλλο, προφανώς υπάρχουν οικισμοί που διψάνε. Όχι δεν έχουν, διψάνε. Μη σταθούμε σε αυτό. Βάλουμε πλάτη όλοι να αλευθεί το πρόβλημα και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε παρακάτω να λύσουμε το πρόβλημα και οι λύσει που δίνει τώρα η Δημοτική Αρχή είμαι μαζί του. Πρέπει να δοθούν λύσει. Δεν είναι να του κόψουν τα, τα, μέσα με τα οποία σκέφτονται. Αυτέ οι λύσει που δίνουν, όποιε δίνουν, αυτοί, είναι, αυτοί κυβερνούν, αυτοί έχουν την ευθύνη, είμαι μαζί του τώρα. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα του νερού. Τώρα, να επιστρέψω πάλι στου άξονε και να κλείσω την παρένθεση του νερού. Α, Σημαντικό κομμάτι για μένα είναι η αξιοποίηση του αγροτουρισμού και κάθε είδος βιώσιμου και αιωφόρου τουρισμού στο νησί. Α, τώρα, εάν θα κάνουμε μια δημιουργία και εκμετάλλευση για ένα brand name του νησιού, το οποίο το χρειάζεται το νησί, αυτό το ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η καινή Δημοτική Αρχή, συγγνώμη, και είμαι μαζί του αυτό θεωρώ ότι θετικό έχει γίνει θα πρέπει να χτίσω πάνω σε αυτό και να υπάρχει συνέχεια δεν ήρθα εδώ και μπαχτή ούτε για να δικάσω ούτε για να διχάσω αντιθέτως θέλω να είμαι ενωτικός και να μπορώ να έχω την επαφή αυτή που έχω και τώρα ως μόνιμος κάτοικος θύρων, την επαφή μου έξω με τους πολίτες Είμαι ένα άνθρωπο που πιστεύω ότι και θα παραμείνω και ω δήμαρχο, να μπορεί ο άνθρωπο να με σταματάει στο χωριό του και να μου λέει το πρόβλημά του. Ξέρετε, δεν το κάνω γιατί είμαι υποψήφιο. Έτσι είμαι σαν άνθρωπο. Όσοι σα γνωρίζουν, ε, ναι. σα γνωρίζουν και. Είναι αυτό που σα λέω. Πρέπει να ότι... ανακοινώσετε, έτσι σα. Εξωστρεφεί, βεβαίω. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν χρειάστηκε και δεν χρειάζεται να βγάλω το βιογραφικό μου με δελτίο τύπου για να με γνωρίσει ο τόπο. Διότι είμαι παιδί, είμαι γέννημα θρέμα. Είμαι από εδώ, γνωρίζω τα προβλήματα. Ζω, μεγάλωσα. Σαν νέος στερήθηκα πράγματα που στερήθηκαν τα όνειρά μου. Παράδειγμα, λέω εγώ τον αθλητισμό. Αν είχαμε οργανωμένες δομές άθλησης, θεωρώ ότι εγώ μπορεί σήμερα να μην καθόμουν απέναντί σας, διότι μπορεί να είχα εξελιχθεί σε κάποιο άθλημα που θεωρώ ότι είχα το ταλέντο μου. Θεωρώ ότι το νησί έχει φοβερά ταλέντα στον αθλητισμό, τα οποία πνίγονται γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομέ. Δεν γίνεται στο νησί, κύριε Παχτή, να μην έχουμε κλασικό αθλητισμό. Θα τα πούμε όμω στο πρόγραμμά μα αυτά. Είπατε κάτι πριν από λίγο και θέλω να σταθώ. Είπατε ότι πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια και ότι ό,τι καλό γίνεται πρέπει να συνεχιστεί. Σουβαρά. Αυτό ισχύει και για τα μεγάλα έργα, γιατί έχουμε δει να γίνεται τελευταία πολύ μεγάλο δώρο. Ε, για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο και το πιο μεγάλο έργο, το οποίο θα χρειαστεί να συνεχίσει ή δεν ξέρω πώ θα το διαχειριστεί η επόμενη δημοτική αρχή, αν είναι ίδια, θα το συνεχίσει. Αν είσαστε εσεί, α πούμε, τη αποχέτευση του νοτίου τμήματο, θα το συνεχίσετε, για παράδειγμα, ένα τέτοιο έργο ή αντίστοιχα έργα. Κύριε Μπαχτή, αυτό δεν θα σα το απαντήσω εγώ. Θα έχει την ευκαιρία ο κυθυραϊκό λαό να αποφασίσει για το τι θα γίνει για αυτό το έργο. Με ποιο τρόπο. Εγώ έχω διλήμματα. Αν με ρωτάτε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί το νότιο τμήμα με την αποχέτευση και να συνδεθεί το δίκτυο, με βρίσκεται σύμφωνο. Προφανώ. Πρόοδο πρέπει να έχουμε. ένα παράδειγμα του συγκεκριμένου έργου. Θέλω να πω. Ναι, σα το απαντάω. Πρόοδο να θέλουμε. Α, τα πρέπει. Έχω ενστάσει όμω. Είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται στο 33% του πληθυσμού του νησιού. Είναι ένα έργο που θα ξεκινάει από το μιλοπότομο και θα φτάνει στο καψάλι και θα συσσωρεύει όλα τα λίμματα σε ένα σημείο. Άρα δηλαδή τι θα κάνουμε, θα πρέπει να έχουμε αντιλιοστάσια, το μεγαλύτερο που θα κάνει γύρω στις 220.000, αντί και το μικρότερο να κάνει 50-60.000. Εγώ επειδή σκέφτομαι την επόμενη μέρα και το πορτοφόλι του Δημότη, πείτε μου αν αυτό το έργο ολοποιηθεί και πρέπει να του στείλω το λογαριασμό, να πληρώσουν. Μα δεν θα πληρώσουν οι πολίτε. Υπάρχει χρηματοδότηση εν από το Ταμείο Ανάκαμψη για το συγκεκριμένο έργο. Δεν με τι εννοώ όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, θα υπάρχει τέλο αποχέτευση. Και θα πρέπει να το πληρώνουν όσοι είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ένα 27 εκατομμυρίων που απευθύνεται στο 33% του πληθυσμού, το κόστο θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Η λογική θα έλεγε ότι 17 εκατομμύρια θα τα ρίχναμε για το δίκτυο όλου του νησιού. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, θα πάρω και άλλα 28 εκατομμύρια για να τα ρίξω και το βόρειο τμήμα. Λέω τώρα εγώ. Και σα είπα, δεν θα το αποφασίσω εγώ. Θα το αποφασίσουν οι δημότε. Είναι αυτοί που του αφορά. Εάν αυτοί ζητήσουν να το γίνει, να γίνει. Με ποιο τρόπο θα το με δημοψήφισμα. Προ, όχι, προφανώ. Προφανώ. Θα μπουν τα διλήμματα. Φαντάζομαι σε... αυτά θα απαντηθούν στο πρόγραμμά σα. Προφανώ. Και γι' αυτό και σα το λέω από τώρα. Δηλαδή, σα προετοιμάζω και σα λέω, Ποιο θα πληρώσει το λογαριασμό, Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα αντιλιοστάσια για να μεταφέρουν τι ποσότητε, θα έχουν μεγάλο κόστος συντήρηση. Άρα ο λογαριασμό ανεβαίνει. Δεν είναι ότι δεν το θέλω. Είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε μετά. Δεν είναι μόνο να το κάνουμε. Άρα θα το επανεξετάσει. Δεν είναι Όχι, δεν είναι το επανεξετάσω. Το εξετάζω. Σα λέω και πάλι. Εγώ δεν είμαι κάτοικο του νότιου τμήματο. Δεν θα πληρώσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με απασχολεί δεν πρέπει να γίνει ένα έργο αποχέτευση, έτσι. Προφανώ πρέπει να γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να έχει σπάσει σε 9 κομμάτια και να απευθύνεται στον κάθε οικισμό ξεχωριστά και να εκμεταλλεύεται και να γυρίζει γύρω-γύρω από το χωριό και τον κάθε οικισμό το έργο. Ε, δεν είναι τη παρούση να το αναλύσω σε βάθο. Θέλω ένα παράδειγμα. Διότι το μελετάω, το μελετάει και η ομάδα μου και έχουμε λύσει. Αλλά αυτό το πρώτο που βάζω εγώ είναι το κόστο συντήρηση και ο λογαριασμό που θα πηγαίνει στου δημότε. Με καταλαβαίνετε θέλω Και επίση το άλλο που εξετάζω. Αν όλα αυτά πάνε στο καψάλι και μα τύχει μια βλάβη, τι θα λέει το τουριστικό μέρο του νησιού μα, το καψάλι. Θα γίνει η ψητάλια των κυθύρων, αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Γι' αυτό είμαι αντίθετο. Όλα να μαζεύονται εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω αν οι κάτοικοι το έχουν αντιληφθεί αυτό. Εγώ βάζω διλήμματα. Δεν αποφασίζω, δεν παίρνω απόφαση. Βάζω διλήμματα, τα εξετάζω. Αν μου πούνε κάτι και εγώ το θέλω φέρτω δεν θα έχω διλήμματα, θα με βγάλουν και από τη δύσκολη θέση. Να αποφασίσω. καταλάβετε τι θέλω να πω. Ωραία. Μάλιστα. Ε, τώρα, να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Έχουμε το όνομα, έχουμε το λογότυπο, mm -hmm. έχουμε το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τη διαφορετικότητά του στα όσα είχαμε δει μέχρι στιγμής, και αξίζει να αναφερθούμε λίγο για το λογοτυπό σας δεν συνηθίζεται σε, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε πολιτικό δημοτικό συνδυασμό να δούμε κάτι αντίστοιχο σε τοπικό επίπεδο ε, θέλει να μας πείτε την ιδέα όπως σας είπα είμαι ο άνθρωπος της πρωτιά. ακόμα και γι' αυτό το κάνουμε για πρώτη φορά κύριε Μπαχτή τα πράγματα είναι πολύ απλά απευθύνομαι σε όλους και του καλώ να αγωνιστούν μαζί μου για το λαμπρό μέλλον των νησιών μας. Η συστράτευση στο κοινό αγώνα για να πετύχουμε τον κοινό στόχο δείχνει την απόλυτη προσήλωση στη συλλογικότητα, στην ομοδικότητα, στις ανοιχτέ διαδικασίες, στο διάλογο, στην απόλυτα δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Πάνω απ' όλα απευθύνομαι στον άνθρωπο, της διπλανής πόρτας, στον αδύναμο τον αγνοημένο από τη σημερινή δημοτική αρχή, σε αυτόν που ένιωσε τον πόνο από την οικονομική κρίση, σε αυτόν που τα τελευταία 9 χρόνια έβρισκε μόνιμα την πόρτα του Δημάρχου κλειστή, η απόφαση μου είναι να σταθώ δίπλα σε όλου και να του προσφέρω τη βοήθεια και την ανθρωπιά μου που στερήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Κύριε Παχτή, μισό το διχαστικό λόγο, πιστέψτε με, το πληρώνουν τα κύθρα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν μου αρέσει να απαξιώνω και να μηδενίζω όποιο έργο, οτιδήποτε, έργο έχει γίνει. Και οτιδήποτε θετικό, το ανέφερα και πριν, έχει γίνει ως τώρα, θα το επενέσω, θα χτίσω και θα το συνεχίσω. Εφόσον με τιμήσει ο λαός και με εκλέξει δήμαρχο, θα χτίσω πάνω σε ό,τι καλό θα μου αφήσει κληρονομιά ο κύριος Χαρχαλάκης. Μάλιστα. Αυτό ακούγεται πολύ θετικό και έτσι πρέπει να γίνεται. Στο δημόσιο υπάρχει συνέχεια. Καλό ή κακό. Και δεν μπορούμε ούτε να μηδενίζουμε ούτε φυσικά α, να θεοποιούμε πράγματα και καταστάσει και ανθρώπου. Ε, τα επόμενα βήματα, κύριε Σουρή. Μιλάμε για το. Είπαμε έχουμε όνομα, έχουμε λογότυπο, έχουμε υποψήφιο δήμαρχο. Υποψηφίου, πότε προβλέπετε να μάθουμε, Πότε θα γίνει η ανακοίνωση. Έχετε καταρχήν κλείσει το συνδυασμό σα. Γιατί ακούμε για όλου του συνδυασμού. Mm -hmm. Να κάνω μια παρένθεση. Α, ο Χαρχαλάκη πάει για βουλευτή, του τάξανε και δεν θα κατέβει τελικά. Ή μπορεί να κατέβει και να, μην, να φύγει μετά. Ο Σουρή ε, μπορεί να βάζει τώρα, αλλά στην πορεία μπορεί να φύγει. Ο Σοφίο ακούγεται τώρα, αλλά θα μετρήσει τι δυνάμει του και θα κάνει συνδυασμό και δεν θα κατέβει. Έχουμε ακούσει για όλου ε, διάφορα. Εσεί θα είσαστε στη, ο συνδυασμό σα στι εκλογέ. Καλά κάνετε και ρωτάτε Το ρωτάει Γιατί, ο κόσμος Θα σας πω κάτι, το ρωτάει ο κόσμος Ο κόσμος πολλά, πολλά μπορεί να ρωτάει Αλλά θεωρώ Αυτές οι γνώμες Δεν έχουν Σοβαρότητα Δηλαδή καφενειακές συζητήσει Οι οποίες Δημιουργούνται με την πρωινή Διάθεση που έχει ο καθένας Πίνοντας το καφέ του ή κάνοντας πειράγματα μεταξύ τους γιατί έχουν τη διάθεση οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Ξέρετε, το πολιτικό κομμάτι σηκώνει και ένα μέρος ε, αυτό διάθεση και χαράς και οτιδήποτε πειράγματος, βεβαίως. και πειράγματο και γενικά ε, δείχνει, για μένα όμως όλο αυτό δείχνει συμμετοχή. Σωστό. Λοιπόν... Και ενασχόληση. Και, και, και Ε, θεωρώ για να πάμε και για το ψηφοδελτίο και να τονίσουμε τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχω επιλέξει είναι νεανικό. Επίσης, έχει και ανθρώπους μέσα με πολύτιμη εμπειρία για να μπορεί να βοηθήσει το νέο αίμα του ψηφοδελτίου μου. Οι άνθρωποι θεωρώ που έχω επιλέξει διαθέτουν αληθινό ενδιαφέρον και μεράκι για τον συμπατριώτη και τη συμπατριώτησα που θέλουν να εκπροσωπήσουν την ψήφο τους την 8η Οκτωβρίου. Με λίγα λόγια έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ιδέες για την πρόοδο και την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών μας. Προσέξτε το που σας λέω. Είναι, είναι κανόνας μου αυτό. Η ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών μας. Αυτό ε, και εδώ θέλω να σας διακόψω γιατί μου κάνει λίγο εντύπωση στις ανακοινώσεις σας αναφέρατε σε ένα σημείο ότι θέλετε να υπάρχει σωστή κατανομή των πόρων στις δύο κοινότητες. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η κοινότητα των αντικειθήρων υστερείται κάτι σε θέματα χρηματοδότησης σε σχέση. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι στα αντικείθρα συμβαίνουν έργα που δεν τα είχαν φανταστεί ούτε οι ίδιοι αντικηθήροι. Σε αυτό είμαι το στράτο. Εγώ του βγάζω το καπέλο σε αυτό. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και θέλω να σα ρωτήσω και μου δώσατε του βγάζω το την πάσα πολύ ωραία. Λοιπόν. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο Χαρχαλάκη δήμαρχο αυτά τα 9 χρόνια, τα αντικήθυρα δεν θα είχαν δει το 1 τρίτο των έργων. Συνεπώ, πού είναι η διαφωνία σα, Στην πολιτική μα παιδεία, στου ειρηγότε. Τόσο καιρό βλέπαμε το μεγάλο νησί και όχι το μικρό. Μπράβο του οι άνθρωποι που το κατάφεραν αυτό. Μπράβο του που μα καταφέρανε να μα πείσουν ότι υπάρχουν κι αυτοί εκεί και πρέπει να γίνουν πράγματα. Είμαι μαζί του. Θεωρώ ότι πρέπει να του βοηθήσουμε κι άλλο. Έχουν κι αυτοί δικαίωμα να αυξήσουν τον πληθυσμό του. Όπω κι εγώ ανησυχώ για τα κύθρα, έτσι ανησυχώ για τα αντικύθρα. Πρέπει και αυτοί. Εκεί είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη αύξηση του πληθυσμού. Προφανώ. Εκεί έχουν θέμα επιβίωση οι άνθρωποι. Λοιπόν. Όπω βλέπετε, έχω μια ευαισθητοποίηση και κλείνω το κεφάλι μου. Με σεβασμό στου ανθρώπου εκεί. Αυτοί είναι οι ήρωε, όχι εμεί. Έμα ε, βγάζει τώρα το χειμώνα απορρευτικό, το, το καράβι, μία μέρα. Αυτοί μπορεί να έχουν δύο εβδομάδε να δουν. Να και να του λείπουν βασικά αγαθά. Λοιπόν, ελάτε και μπείτε στα παπούτσια του και δείτε τι γίνεται. Θα το αναφέρω και στο πρόγραμμά μου. Η επιτακτική, είναι επιτακτική η ανάγκη. Αύξηση δρομολογίων και επικοινωνία με τα αντικίθυρα. Αυτό θα του βοηθήσει του ανθρώπου εκεί πέρα. Η συγκοινωνία είναι αυτή που φέρνει την ανάπτυξη σε όλου του τομεί. Και μετά τα έργα υποδομή. Πρώτα πρέπει ο άλλο να μπορεί να πηγαίνει και να έρχεται ελεύθερα και χωρί άγχο. Είναι αποτρεπτικό κανόνα η κακή συγκοινωνία για τον οποιονδήποτε θέλει είτε να επενδύσει είτε να έρθει για τουρισμό. ETE να μείνει μόνιμα. Η μόνιμα. Ακόμα χειρότερα. Κύριε Σουρή, έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σα να δώσετε μια εικόνα στον κόσμο πότε θα ανακοινώσετε το συνδυασμό σα, καταρχήν. Είναι έτοιμο. Ο συνδυασμό μου είναι έτοιμο. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ στα τοπικά συμβούλια. Ε, Πινέλια δηλαδή έχουν μείνει. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμο να κατέβω στο πρωτοδικείο. Σα το λέω από τώρα να το ξέρετε. Πρώτα θα κατέβω στο πρωτοδικείο και μετά θα ανακοινώσω. Με σεβασμό στου συνεργάτε μου. Άρα δηλαδή δεν θα περιμένετε τέλο Αυγούστου. Όχι. Θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Θα κάνω μια μεγάλη εκδήλωση. Όπου θα καλέσω τον κόσμο να του παρουσιάσω του υποψηφίου μου με τα βιογραφικά του. Να λάβουν γνώση α, και να μπορέσουμε να δεχτούμε τα σχόλιά σας την επόμενη μέρα. Βεβαίως. Αυτό το οριοθετείτε μέσα στον Ιούλιο, αρχέ Αυγούστου. Μέχρι τέλο του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί. Μέχρι τέλος του μήνα. Θα έχει Όσον αφορά το πρόγραμμα. Το, το πρόγραμμα σας είπα και πριν. Α, υπάρχει μια ομάδα η οποία το επεξεργάζεται. Θεωρώ ότι θα είναι έτοιμο και αυτό μέχρι τέλο του μήνα. Θα δημοσιοποιηθεί μαζί με το συνδυασμό ή ξεχωριστά. Δεν είναι κάτι που με απασχολεί στην παρούσα φάση για να είμαι ειλικρινή. Είναι όποτε νιώσω έτοιμο. Σωστά. Ε, το... Η ομάδα εργασία δουλεύει περιτοδό γι' αυτό. Και αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι ότι η καθυστέρηση που θα υπάρξει είναι τι εγώ θα κρατήσω και τι θα απορρίψω από αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτά που θα πιστέψω ότι μπορώ να βγω αύριο το πρωί και να μιλήσω στου συμπατριώτες μου ότι μπορώ να τα κάνω. Το χειρότερο που μπορώ να κάνω και να μου κάνετε, κύριε Μπαχτή, είναι να πω ότι θα το κάνω και να έρθει η στιγμή που δεν θα το έχω κάνει και θα πρέπει να πω ότι δεν το έκανα. Είμαι άνθρωπο που δεν τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη για τα λάθη μου. Έχω κάνει αρκετά στη ζωή μου και θεωρώ ότι έχω διδαχθεί. Έχω μάθει μέσα από τα λάθη μου. Νομίζω λοιπόν ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να βγει δήμαρχο ένα τσιριγότης. Μεγαλωμένο εδώ. Έχω τελειώσει το λύκειο εδώ. Ζω εδώ, αφού γράψουμε τα προβλήματα. Τα περπατάω καθημερινά. Πιστέψτε με, έχω άλλη διάθεση. Έχω άλλο μοντέλο διοίκηση. Αυτό μου ακούγεται βέβαια λίγο σας πόντα στον κύριο Χαρχαλάκη, που δεν είναι καταγωγή από τα κήθυρα... Όχι, δεν είναι, δεν είναι σπόντα, μιλάω για μένα. Είπατε, να βγει ένα κηθήριο. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό ο τόπο να αγκαλιάσει τα δικά του παιδιά, που φεύγουν όλοι και γίνονται επιστήμονε στην Αμερική. Γιατί δεν πρέπει να μείνει ένα εδώ να δώσει το παράδειγμα και όλου αυτού του ανθρώπου να μπορέσουν να φτιάξουν τέτοιο περιβάλλον. Έχουμε κράτη από την Αμερική, μην το λέτε έτσι και από την Αυστραλία Όχι. και από τη Γερμανία. Μα ακούνε Σας αυτή τη στιγμή. Σα πληροφορώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι πετυχημένοι ο καθένα στο είδο του. Δηλαδή έχουμε τσιριγοτοπουλάκια τα οποία είναι στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή μα κάνουν περήφανο. Σωστά. Λοιπόν, ε, πώ να το Ω καλό παράδειγμα το αναφέρω. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα πλέον να δοθεί το βήμα στους νέους και στο νησί. Όπου έχουν αναλάβει νέοι, μόνο προκοπή έχουν κάνει, έχουν κάνει... οι τόποι του. Κύριε Σουρή, θέλω να σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μα συνέντευξη που είναι, ήταν γνωριμία. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνο. Ε, να σα ευχηθώ καλή επιτυχία όπω και στου άλλου συνυποψηφίου σα που θα δώσετε τον αγώνα. Όλοι ευελπιστούμε, οι κάτοικοι των νησιών μα, αυτό ο αγώνα να γίνει σε ένα πλαίσιο πολιτικού ήθου, πολιτική αξιοπρέπεια και ήπιων τόνων. Κανεί δεν θέλει την όξυνση τη αντιπαλότητα που συζητήσαμε πριν ή βιώσαμε περιστατικά ακραία στο παρελθόν να γίνει κάτι σωστό για τα νησιά μα. Όπω είπατε και εσεί, όπω νομίζω κάθε υγιή σκεπτόμενο άνθρωπο, πολίτη, κάτοικο των νησιών μα, είναι πολύ περισσότερα αυτά που μα ενώνουν από ότι αυτά που μα χωρίζουν την επόμενη μέρα. Πολύ σωστό παρατηρήσατε, κύριε Μπαχτή. Χαίρομαι που πέρασε το μήνυμα. στο επανειδή, λοιπόν, να συζητήσουμε το πρόγραμμά μα με κάθε λεπτομέρεια και να δεχτούμε και την κριτική. Να είστε καλά. Κύριε Σουρή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σα παρουσία εδώ. Να είστε καλά και σε εσά. Φίλε και φίλοι ακροατέ, θέλω να σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου που ήσασταν κοντά μα και μέσω των FM και μέσω του διακτύου. Πάρα πολλοί κόσμοι από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από πολλά μέρη τη Ελλάδο και φυσικά εδώ από την περιοχή μα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούσαμε τον κύριο Ζαχαρία Σουρή, υποψήφιο Δήμαρχο Κυθύρων και επικεφαλή τη δημο... παράταξη του συνδυασμού. Α, όλοι μαζί, Κύθυρα, Αντικύθυρα. Να είστε καλά. Θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις και με άλλους α, υποψηφίους. Α, μην τεστονισμένοι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική περίοδος. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. σε όλο τον κόσμο.